Εδώ λοιπόν στην πρώτη υποδρομία και στην απόσταση των 1.800 μέτρων βλέπετε την κάρτα με τις συμμετοχές. Διαγωνίζονται εξαετής και άνω με όρους Β ή τα Ε στο ΕΠΑ Φλωρίωνα με αξία 5.600 ευρώ. Νούμερο 1 είναι ο Λεβαδιακός με 61,5 κιλά να βάτης ο Δρόσος, προπονητής ο Χαραλάμπους, ιδιοκτήτρια κυρία Φανή Βασιλιά. Νούμερο 2, Our Ceremony με 59,5 κιλά να βάτης ο Ροδόλφος Καρογλίδης, προπονητής ο Ηλίας Χιατούνης, ιδιοκτήτης ο κύριος Ιωάννης Τουλουπιάδης. Νούμερο 3, Shotgun Start με 57 κιλά να βάτης ο Μερσινιάς, προπονήτρια και ιδιοκτήτρια κυρία Αγγελική Αμίτση. Νούμερο 4, Γκάμπι με 56,5 κιλά να βάτης ο Ντιόν Τσέλα, προπονητής ο Φίλιππος Μπαριάμογλου, ιδιοκτησίας κυρίας Φωτόβολοτσάκη. Νούμερο 5, Λόρτ Νάντι με 52 κιλά να βάτης ο Μαστοράκης, προπονητής ο Ηλίας Χιατούνης, ιδιοκτήτης ο κύριος Μάριος Κουτσομίτης. Νούμερο 6 ήταν Barton Rock με 52 κιλά να βάτης ο Δημητσάνης, προπονητής ο Χρήστος Κουβαράς, ιδιοκτησίας των Σταύλων κυρίου Θεοδωράκη. Και νούμερο 7, Cutting It Vine με 50 κιλά να βάτης ο Χαλιάσος, προπονητής και εδώ όπως και στο νούμερο 4, ο Φίλιππος Μπαριάμογλου και φυσικά είναι ο Μόσταυλος με το νούμερο 4, Γκάμπι, ιδιοκτησίας Φωτό Βολοτσάκη. Και βλέπουμε τα άλογα της πρώτης υποδρομίας. Είναι στο χώρο του ζυγιστηρίου, περιμένουν τους αναβάτες για να πάρουν θέση και πρώτο φαβορί είναι το νούμερο 3, Shotgun Start, με 1,5 ευρώ, όπως βλέπετε κι εσείς, μεγάλο παιχνίδι επάνω του. 3-6 λοιπόν, ο υπερφαβορί συνδυασμός, Shotgun Start, με Dumbarton Rock, οι πρόσφατοι πρωταγωνιστές, Γιάννη. Ακριβώς. Έρχονται από εντυπωσιακές εμφανίσεις. Και κυρίως Shotgun Start, έτσι, που νίκησε με χαρακτηριστική άνεση. Πήρε την revanche, θα λέγαμε. Ναι, αφήνοντας τον Dumbarton Rock στην δεύτερη θέση. Ο Γκάμπι ήταν τρίτη, όπως θα θυμάστε. Ο Λεβαδιακός τέταρτος. Είναι τα άλογα δηλαδή. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι η κούρσα αναφοράς. Τα άλογα που είχαν τρέξει στα 1600 μέτρα πριν από λίγες ημέρες και πιο συγκεκριμένα στις 26 Φεβρουαρίου. Με τον Shotgun Start να επικρατεί με σαρωτικό τρόπο. Εννιά μίκη άφησε πίσω του τον Dumbarton Rock. Λοιπόν, και σε μια απόσταση που τον είδαμε και στο κύπελο του νέου έτους, όχι μόνο να πρωταγωνιστεί, αλλά να πραγματοποιεί ίσως την καλύτερη κούρσα της καριέρας του, έτσι, σε κλασική κούρσα που δεν είχε τρέξει άλλη φορά, τερμάτισε δεύτερος. Ένα άλογο που δεν έχει λείψει ποτέ από την άφηξη, ακριβώς, έτσι κι αλλιώς. Ακριβώς. Μέχρι τρίτη θέση έχει να μας δώσει. Ακριβώς. Ένα πολύ σκληρό άλογο. Αξιόπιστος. Ναι. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Τα άλογα, όπως βλέπετε, έχουν πλέον τους αναβάτες στις έλες τους και βγαίνουν στο στίβο εδώ με τον Λεβαδιακό νούμερο 1. Συνηθίζει να κάνει τις εκπλήξεις όταν πάει στο κεφάλι. Εδώ το νούμερο 2, Our Ceremony. Ένα άλογο 11 ετών, παρακαλώ. Και το φαβορί, Shotgun Start, εξαετής. Βγαίνουν σιγά σιγά και οι υπόλοιποι. Ο Γκάμπι, ένας εκ των δύο ομοσταύλων, 7 ετών, όπως και ο Cutting It Fine, ο ομοσταυλός του. Και εδώ, Lord Nandy, είναι 7 ετών. Και ο Dumbarton Rock, εξαετής. Δεύτερο φαβορί, πίσω από τον Shotgun Start. Εδώ το νούμερο 7, Cutting It Fine, 7 ετής. Νομίζω ότι έχετε μία εικόνα των ύπων. Όλα τα άλογα φυσικά θα γυρίσουν και θα πάνε απέναντι. Θα πάνε προς το σημείο όπου θα κινήσουν τα 1800 μέτρα και η εκκίνηση, η αφετηρία του 1800 μέτρων είναι η προέκταση της απέναντις, ας το πούμε, ευθείας. Ήδη γυρίζουν και κατευθύνονται για το σημείο εκκίνησης. Λέγαμε λοιπόν σήμερα, για όσους μπήκαν τώρα στην παρέα μας, ότι παίζουν δύο σκορ 4, από την πρώτη μέχρι και την τέταρτη το πρώτο και από την πέμπτη μέχρι και την όγδοη το δεύτερο. Κανονικά το σκορ 6 εκείνη από την τρίτη υποδρομία ολοκληρώνεται στην όγδοη. Υπάρχει το κλασικό κύπελο Ήρας, στην έκτη υποδρομία θα διεξαχθεί και γενικότερα έχουμε σήμερα μια και ποικιλία αποστάσεων και κυρίως αρκετό αγωνιστικό ενδιαφέρον. Βέβαια.
Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τον Lord, είδαμε για λίγο τον Lord Nandi και εδώ βλέπουμε τον Cutting It Fine, τον εκπρόσωπο, έναν από τους εκπροσώπους της κυρίας Φώτος Βολοτσάκη, και εδώ το νούμερο 2, ο 11ετής Award Ceremony. Ένα σύπος που είναι outsider, στα 17,5 ευρώ στο Γκανιάν. Το νούμερο 2 Shotgun Start 1,80, 4,30 για το νούμερο 5, τον Lord Nandi, 5,80 για το νούμερο, για, μάλλον 4,50 τώρα για το νούμερο 6, τον Dampart Rock, και 8,40 ανεβαίνει το νούμερο 5, ο Lord Nandi. Ο άσος είναι στα 14, όπως και το νούμερο 3, όπως και το νούμερο 4, μάλλον Γκάμπι, το 3,1,44. Πολύ μεγάλο φαβορή, Shotgun Start. Λοιπόν, από τον Κιλάτσι και την Flying Style. Βλέπετε εσείς τι γίνεται και στο τρικάστο σαν αφορά τους πρώτους συνδυασμούς. Τετραπλό δεν άλλαξε κάτι. Εκεί 4-1-3-6 στα 13, 1-4-3-6, 13,20. Παίζεται μπροστά και ο άσος δηλαδή. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Επαναλαμβάνω ότι ξεκινά εδώ το πρώτο σκορ 4 και ήδη είναι πάνω από 5.000 ευρώ. Να επαναλάβουμε ότι λόγω των τριών διαγραφών, τρεις υποδρομίες θα διεξαχθούν με 6 άλογα. Στην δεύτερη υποδρομία, καθώς διαγράφει το νούμερο 7, και στις δύο τελευταίες, 6η και 7η, διαγράφησαν οι πάνω. Νούμερο 1. Μου κάνει εντύπωση το forecast για την ώρα, το 3-6 το forecast είναι στα 15,30. Εντυπωσιακά κάτω το 1-3, μόλις 5 ευρώ. Επαναλαμβάνω, στο forecast το 1-3 αποδίδει 5 ευρώ όταν ο άσος στον Γκανιάν είναι στα 14 και το δίδυμο στα 6,40 στο τρίλεπτο εκκίνησης όλα αυτά, και ήδη προσεγγίζουν την αφετηρία τα άλογα που θα τρέξουν εδώ στην πρώτη υποδρομία. Το forecast 3-6 τώρα 12 ευρώ. Μου κάνει εντύπωση, μπάση τόση. Αυτό είναι. Το δίδυμο κυριαρχεί, το 3-6 στο 1,80 είπαμε. Εδώ το φαβορί και το outsider. Έχουμε 8 λοιπόν να μετρήσει σήμερα στο Μαρκόπουλο από ένα σύνολο 22 υποδρομιών που έχει το κουπόνι το σημερινό. Ξεκίνησε με τις 3 υποδρομίες από το Fairview της Νοτίου Αφρικής. Θα ακολουθήσει πάλι Νότιος Αφρική, αλλά απλά θα αλλάξουμε υποδρομό, θα πάμε στο Greyville, ναι. Και φυσικά στη συνέχεια και η Αγγλία με το Chelmsford. Λοιπόν, βεβαίως, εκτός από τα σκορ 4 και σκορ 6 εδώ στο ελληνικό πρόγραμμα, υπάρχει το σκορ 3 για την Νότιο Αφρική και σκορ πλασέ 4 και σκορ πλασέ 6 για τις κούρσες από την Αγγλία. Είμαστε ένα λεπτό πριν από την προγραμματισμένη ώρα κίνησης και περιμένουμε να ξεκινήσει η είσοδος στην αφετηρία. Πάντα μεγάλο φαβορί νούμερο 3, Shotgun Start, με δεύτερο φαβορί τον Dumbarton Rock, και μιλάμε για άλογα τα οποία έτρεξαν πριν από λίγες ημέρες και ο Λεβαδιακός εκεί ήταν και ο Γκάμπι. Επικράτησε εύκολα ο Shotgun Start, δεύτερο ήταν ο Dumbarton Rock και στη συνέχεια Γκάμπι και Λεβαδιακός. Παίρνει θέση το πρώτο άλογο στο μηχάνημα εκκίνησης, νούμερο 7, Κάτι Κιντφάιν, νούμερο 5, Lord Nandi. Δημητσάνης 3, Μερσινιάς 6. Όχι, Αλεξάνδρου, δεν μπορείς να έχεις να βοηθώ. Δεν κάνει τα λογοτικά σου. Όταν θα πούμε βγάλει την πουλή, δεν κάνει τα. Περιμένουμε το τρίτο άλογο, εδώ, το φαβορί, το μεγάλο φαβορί, Shotgun Start. 1,40 από τη Διανίκη, 1,49 τώρα. Καλογρίδης 2. Πήρε θέση και ο Dumbarton Rock.
Απομένουν τρεις για να δοθεί η κίνηση. Ο ενδεκαετής, Hour Ceremony. Πρόσος 4 και διόν 7. Πρόσος 4 και διόν 7. Λεβαδιακός και Γκάμπη, δύο τελευταίοι. Εδώ ο Λεβαδιακός. Απομένει στο 7 ο Γκάμπη. Και οι 7 πλέον βρίσκονται στην αφετηρία. Σημείο 1800 μέτρων, ζωντανά συνδεδεμένη με τον Μαρκόπουλο, όλα έτοιμα. Τα λόγα είναι οι εντολές του αφέτη και δίδεται η εκκίνηση της πρώτης υποδρομίας. Για την πρωτοπορία θα προσπαθήσει από τα πρώτα μέτρα τα Battle Rock. Έρχεται και ο Λεβαδιακός και πιο έξω ο Shotgun Start. Ο Λεβαδιακός θέλει να οδηγήσει στην υποδρομία. Shotgun Start με εύκολο βήμα θέλει να ακολουθήσει, ενώ βελτιώνει την θέση του από έξω και ο Γκάμπη που θέλει να πλασαριστεί με τους πρώτους. Hour Ceremony είναι στην επόμενη θέση, ενώ θα μείνει ακόμα πιο πίσω στη συνέχεια ο Νταμπάρτο Ροκ τρέχοντας δεύτερη ρόδα. Τώρα προσπαθεί κάπως να βελτιωθεί όπως και ο Λόρντ Ναντί. Shotgun Start τελικά βγαίνει και στο κεφάλι, οδηγεί την υποδρομία. Shotgun Start είναι αυτός που οδηγεί έχοντας εξωτερικά του τον Γκάμπη. Στην εσωτερική βρίσκεται στην τρίτη θέση ο Λεβαδιακός. Ακόμα πιο πίσω βρίσκεται απ' έξω ο Λόρντ Ναντί. Δίπλα του λίγο πιο μέσα τρέχοντας δεύτερη ρόδα είναι ο Νταμπάρτο Ροκ και στις δύο τελευταίες θέσεις ο Hour Ceremony και στην τελευταία θέση Cutting It Fine. Όλα αυτά ακριβώς στο σημείο των 1000 μέτρων, με τον φαβορή Shotgun Star να οδηγεί την υποδρομή έχοντας εξωτερικά του πάντα τον Γκάμπη. Έχει περάσει την τρίτη θέση τρέχοντας ελαφρά στην εξωτερική τον νούμερο 5 Λόρντ Ναντί. Πάντα στην εσωτερική ακολουθεί ο Λεβαδιακός έχοντας δίπλα του τον Νταμπάρτον Ροκ. Αυτοί είναι οι 5 που κάπως θέλουν να ξεχωρίσουν από τους υπόλοιπους. Όλα αυτά στο ύψος των 700 μέτρων πλέον, με το Shotgun Star να θέλει να απλοποιήσει τα πράγματα ελέγχοντας και το ρυθμό της διαδρομής. Πάμε στην τελευταία στροφή, είμαστε 500 μέτρα πριν από το τέρμα, πιέζει ο Γκάμπη. Shotgun Start από την εσωτερική πλέον αρχίζει ο αναβάτης του και του μιλά έτσι. Θα προσπαθήσει να ξεφύγει ο Γκάμπη, πιέζει απ' έξω και έρχεται και ο Νταμπάρτον Ροκ στα τελευταία μέτρα. Shotgun Start θέλει να ξεφύγει, έρχεται από την εξωτερική ο Νταμπάρτον Ροκ, ενώ προσπαθεί πάντα και ο Γκάμπη, ακόμα πιο έξω είναι και ο Λόρντ Ναντί. Shotgun Start και Νταμπάρτον Ροκ θέλουν να ξεφύγουν. Λόρντ Ναντί κάνει φίνιση από την εξωτερική, ο Νταμπάρτον Ροκ επιτίθεται στο Shotgun Start και θέλει να πάρει και την νίκη, ενώ έρχεται απ' έξω και ο Λόρντ Ναντί. Νταμπάρτον Ροκ και απ' έξω ο Λόρντ Ναντί παλεύει πάντα από μέσα βέβαια. Shotgun Start, Νταμπάρτον Ροκ, Shotgun Start και στη συνέχεια θα μείνει στην επόμενη θέση ο Λόρντ Ναντί, φυσικά τέταρτος ο Γκάμπη. Λοιπόν, Νταμπάρτον Ροκ αντιστρέφει την τελευταία. 6-3-5-4. Μάλιστα. Νταμπάρτον Ροκ, είπαμε, είναι ένας από τους σταθερότερους ύπους στον υπόδρομο. Το έδειξε και σήμερα. Εδώ και πάλι τα τελευταία μέτρα. Νταμπάρτον Ροκ θα πάρει τη ρεβάνς. Θα μείνει στην δεύτερη θέση ο Shotgun Start, ενώ θα έρθει και ο Λόρντ Ναντί. Θα τερματίσει πολύ κοντά. Θα υποχωρήσει ελαφρά ο Γκάμπη στην τέταρτη θέση. Πολύ πιο πίσω οι υπόλοιποι, με το Λεβαδιακό φυσικά στην πέμπτη θέση. Νταμπάρτον Ροκ αφήνει πίσω του το φαβορί και εδώ η ανεπίσημη σειρά φυξής που πλέον θα περιμένουμε να επικυρωθεί για να δούμε αποδόσεις. Δεν θα το λέγαμε έκπληξη Φώτη, αλλά το λέμε ότι το δεύτερο φαβορί, ας πούμε, αυτό που περιμέναμε, δηλαδή περιμέναμε το Shotgun Start πρώτο και τον Νταμπάρτον Ροκ θα λέγαμε δεύτερο, μάλλον οι περισσότεροι τον περίμεναν. Έτσι, Νταμπάρτον Ροκ, όμως ήταν σήμερα αυτό που λέμε μπόμπα. Στο παράθυρο εκεί που ανέβηκε φαινόταν ότι είχε διπλάσιο βήμα. Νταμπάρτον Ροκ έκανε αυτό που κάνει συνεχώς φέτος. Απλά ο Shotgun Start δεν ήταν αυτό που περιμέναμε και με βάση τον τρόπο που επικράτησε στην προηγούμενη συμμετοχή του. Κοίταξε, ανέβηκαν και τα κιλά. Ανέβηκαν και τα κιλά του και παίζει και αυτό το ρόλο του. Είναι και τρίτη κούρσα, έτσι, μάλλον δυνατή, γιατί έφαγε μια πολύ δυνατή στο κύπελλο του νέου έτους.
τέταρτη σήμερα κούρσα, μετά από εκείνη, μαζί με εκείνη. Παίζει ρόλο. Δεν το ξαναβλέπουμε την κούρσα. Απλά αν αναζητούσε κανείς στάνταρ για να παίξει στα παιχνίδια του σκορ, νομίζω ότι δικαιολογημένα θα ξεκίναγε από shotgun start, τον shotgun start. Εντάξει. Σωστό είναι αυτό. Αλλά είπαμε, ο Ντάμπαρτον Ροκ είναι από τα πιο σταθερά άλογα και στις μεγάλες αποστάσεις είναι καλός. Είναι πολύ καλός και κοιτάξτε εδώ τι βήμα έχει. Λοιπόν, δεύτερη συνεχόμενη Παρασκευή, ο Δημητσάνης στην πρώτη κούρσα. Πάντα αναμένουμε την επικύρωση του αποτελέσματος για να μπορέσουμε να δούμε τις αποδόσεις. Δεν εμφανίζονται τα σύνθετα για την ώρα για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τι ακριβώς αποδίδει ο νικητής. Να είστε βέβαιοι ότι αν ήταν μπροστά μας, θα σας τα δίναμε. Πάμε στο χώρο του ζυγιστηρίου για το πρώτο ρεπορτάζ της ημέρας. Λοιπόν, Βάσια, λόγω σε σένα. Καλησπέρα, κύριε Κουβαρά. Συγχαρητήρια και πάλι. Λέγαμε, πήρα τη revanche λοιπόν, τα Barton Rock, σε πολύ καλή κατάσταση και την προηγούμενη φορά μας είχατε πει κιόλας πώς τον διατηρείτε σε τόσο καλή φόρμα. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αποτελέσματα τα είδαμε σήμερα. Ναι, αυτό το καιρό διανύει πολύ τεράστια φόρμα αυτό το άλογο, είναι πάρα πολύ καλά, το έχει δείξει όλες τις συμμετοχές του. Αλλά εγώ θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στον ιδιοκτήτη μου, τον κύριο Θοδωράκη, που επέμενε πιο πολύ από όλους μας να το γράψουμε στα 1800, ήταν πίστευε ότι θα πάρουμε τη revanche και δικαιώθηκε. Θα πάει καλά πάντως, από ό,τι φαίνεται, δύο διαφορετικές αποστάσεις, έχει δείξει ότι έχει αντοχή. Ναι, ναι, είναι στις αποστάσεις, ειδικά όσο είναι τα μέτρα μεγαλύτερα, είναι καλύτερος, τον ευνόησε και η διαδρομή, ο ρυθμός της κούρσας ήταν πολύ καλός για αυτόν και ανταπεξήλθε πάρα πολύ καλά. Ωραία, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συγχαρητήρια και πάλι. Ευχαριστώ. Ο ιδιοκτήτης, ο κύριος Θοδωράκης, που σίγουρα Γιάννη έχει σαφώς περισσότερη πείρα. Δεν ξέρω αν μπορεί να πει κανείς να μιλήσει και για γνώσεις, αλλά αυτό είναι όχι της παρούσης. Οπότε σίγουρα, κάτι παραπάνω. Ναι, βέβαια. Κορυφαίος προπονητής στο παρελθόν, τι να λέμε. Αν έχει άποψη, την πρώτη και την τελευταία. Λοιπόν, εδώ, ο Ντάμπαρτον Ροκ. Γιατί ξέρεις, δεν είναι ένας ιδιοκτήτης που πάει σε έναν προπονητή, είναι ένας προπονητής που είναι ιδιοκτήτης και τα ξέρει αυτό που λέμε από πρώτο χέρι. Λοιπόν, πολύ, πολύ δυνατός ο Ντάμπαρτον Ροκ. Στο σύνθετό του αποδίδει με τον Άσο 41,20, με το 2,34, με το 3,24. Ό,τι προλαβαίνουμε να σας δώσουμε. Μετά λόγα της επόμενης υποδρομίας. Το σύνθετο λοιπόν είναι ιδιαίτερα υψηλό. Εάν έρθει η κάρτα πάλι θα σας συνεχίσουμε για τα σύνθετα.